Εδώ στο στούντιο του 984 φιλοξενώ μία κυρία, Μασάδη Μαριάννα. Καλημέρα σας, κυρία Μασάδη. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Η κυρία Μασάδη, για να ξέρετε, η οποία είναι Ελληνογερμανίδα δεύτερης γενιάς, με διορθώνετε όπου κάνω λάθος. Μάλιστα. Γεννήθηκε στην Στουτγάρδη πριν μετακομίσει στο Μόναχο. Το βιογραφικό σας διαβάζω, μην νομίζετε. Και μετά πήγατε στο Τέγκερζε. Ναι. Ένα από τα διασημότερα χειμερινά θέρετρα στις Βαυαρικές Άλπεις, όπου ζείτε με την οικογένειά σας. Πολύ σωστά, με τον σύζυγό μου, ναι. Και η μεγάλη σας η αγάπη, το τραγούδι. Και μάλιστα όχι απλά το τραγούδι, αλλά ναι μεν γερμανική η γλώσσα ή ο στίχος, αλλά ο επηρεασμός από την Ελλάδα. Καληνύχτα, απλά σ' αγαπώ. Τι είναι όλα αυτά τα τελευταία? Ήθελα να δείξω την Μαριάννα, την Ελληνογερμανίδα που μεγάλωσε και γεννήθηκε ενδιάμεσα σε δύο κουλτούρες, με αίμα ελληνικό, με ταπεραμέντο ελληνικό, και βασικό για μένα είναι στα γερμανόφωνα κράτη να δείξω την Ελλάδα. Το τραγούδι «Καληνύχτα» έχει μία μοναδική λέξη ελληνική, το «Καληνύχτα». Η στίχη είναι γερμανική, καταπληκτική, θετική, και ήταν βασικό για μένα να έχει ελληνικό φλερ, να έχει θάλασσα, να έχει ανεμελιά, να έχει το μπουζουκάκι μέσα, για να οι Γερμανοί τους αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια. Και είναι και γυρισμένο σε ελληνικούς χώρους. Ναι, ήθελα να γυριστεί στην Ελλάδα. Διάλεξα σαν πρώτο κλιπάκι την Κέρκυρα, την πανέμορφη Κέρκυρα, και έτσι αποφάσισα και κάναμε με την ομάδα μας Κέρκυρα και τα πρώτα μας γυρίσματα. Ποια είναι η αποδοχή του, πώς το έχει υποδεχτεί το κοινό στη Γερμανία, πόσο έχει αγαπηθεί το «Καληνύχτα»? Πολύ έχει αγαπηθεί, γιατί οι Γερμανοί αγαπούν πολύ την Ελλάδα, και όταν πρωτοάκουσαν το τραγούδι τους άρεσε τόσο πολύ, μάθανε και μάλιστα μια ελληνική λέξη, γιατί εντάξει, οι συνηθισμένες λέξεις «καλημέρα» και αυτά για μας τις γνωρίζουν, αλλά το «Καληνύχτα» πολλοί δεν το ξέρανε. Και έτσι όποτε ακούνε τη λέξη «καληνύχτα», πολλοί έρχονται και λένε «α, η Μαριάννα Μασάδη». Σε σχολείο ελληνικό πήγατε? Πήγα σε γερμανικό. Βασικό για μένα ήταν, αν γεννηθείς και μεγαλώσεις στο εξωτερικό δεύτερης γενιάς, σαν παιδί δεν ξέρεις πού ανήκεις. Στην Ελλάδα ήμουν η Γερμανίδα, στη Γερμανία η Ελλάδα, και ήταν βασικό έστω να ξέρω τη γλώσσα, να μπορώ να μιλάω, να εκφράζομαι, γιατί παιδί όταν είσαι υποφέρεις, σε αποσχολεί αυτό το πράγμα. Και έτσι πήγαινα στο σχολείο, αλλά μην φανταστείτε, κυρία Δουλγεράκη, τρεις φορές την εβδομάδα στο ελληνικό σχολείο, κάθε μέρα γερμανικό. 50 χιλιόμετρα έκανα για να πάω ελληνικό σχολείο με το τρένο. Και έτσι έμαθα αυτά που έμαθα, και βασικό ήταν να έχω και απολυτήριο. Διότι και τα ελληνικά σας είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά φαντάζομαι ότι και μέσα στο σπίτι σας ελληνικά θα μιλούσατε. Μιλούσαμε ελληνικά, όμως μεγάλωσα μόνο με Γερμανούς. Και είναι δύσκολο. Δηλαδή, όποτε ερχόμουν με άδεια 5 εβδομάδες στον παππού και στη γιαγιά, εκεί καταλάβαινα ότι λυνόταν η γλώσσα. Αλλά είναι λογικό αυτό. Έτσι είναι. Και έτσι, τώρα τα τελευταία 2 χρόνια έχω μάθει πολλές ελληνικές λέξεις. Και μ' αρέσει αυτό, γιατί εντάξει, τώρα θέλω να ζω και περισσότερο στην Ελλάδα. Τα παιδιά σας μιλάνε ελληνικά, τους μαθαίνετε ελληνικά? Ναι. Με το μπαμπά γερμανικά, με τη μαμά ελληνικά. Ήταν βασικό, γι' αυτό λέγεται μητρική γλώσσα. Βασικό είναι τα παιδιά. Όλα σας τα τραγούδια είναι έτσι, δηλαδή έχετε και το γερμανικό στίχο, έχετε και τον ήχο της ελληνικής μουσικής, κινείστε πάντα έτσι? Σχεδόν έτσι, ναι, σχεδόν. Τεμπεραμέντο να έχει, όπως είπα πριν, τα τραγούδια μου, τα γερμανόφωνα τραγούδια μου, ενώνουν Ελλάδα-Γερμανία. Να υπάρχουν αυτές οι δύο οι κουλτούρες, και αυτές τις αναμίγω αυτή τη στιγμή.
Λέτε, θέλω να μοιραστώ τη χαρά με τον κόσμο. Χαρά ναι. Από την ελληνική της τη νέα πλευρά, που είναι διάχυτη στη μουσική της. Για εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν γερμανικά, ακόμα και ο στίχος, ο γερμανικός, ναι. Τι λέει μέσα, εκτός από τη λέξη καληνύχτα, τι άλλο μας λέει ο στίχος? Λέει ότι να βγούμε έξω, να περνάμε όμορφα, να γλεντάμε, να μην λογαριάζουμε τίποτα, να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς, να μην ακούμε τους άλλους. Και στο ρεφρέ μάλιστα που λέει «Sag nicht nein, ich will kein καληνύχτα», αυτό σημαίνει «μη μου πεις τώρα καληνύχτα». Θέλω να βγω, θέλω να γλεντήσω με την παρέα μου. Είναι δηλαδή θετικό. Και νομίζω και μετά την πανδημία που ήμασταν όλοι μας κλεισμένοι στα σπίτια, το θέλουμε αυτό, το ζητάμε. Και γενικώς όλα τα τραγούδια που τραγουδάω θέλω να έχουν να μιλάνε από τη ζωή και να μιλάνε ωραία πράγματα, θετικά πράγματα. Γιατί μία ζωή την έχουμε. Κυρία Μασαδή, πώς μπήκατε μέσα στο χώρο της μουσικής? Πότε ξεκινήσατε? Από μικρή, νομίζω από στη γυλιά της μαμάς μου. Οι γονείς μου τους άρεσε πολύ η μουσική. Κάθε μέρα ακούγανε μουσική και μεγάλωσα με τα τραγούδια που ακούγαν τότε οι γονείς μου. Δεκαετία 50, 60, 70, 80, Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Μίκη Θοδωράκη, Λέω Λεάνδρος. Και πάντα μου άρεσε. Τραγουδούσαμε, πηγαίναμε σε ελληνικούς χορούς και ποτέ δεν έλειπε η μουσική από τη ζωή μου. Η ελληνική κυρίως μουσική, έτσι, ελληνική. Όπως μου λέτε και με τους καλλιτέχνες. Μόνο ελληνική. Μόνο ελληνική άκουγα. Μόνο δηλαδή ελληνική. Στη Γερμανία, μόνο ελληνική. Τα γερμανικά τραγούδια και τα αγγλικά στο σχολείο που τραγουδούσαμε ύστερα που βγαίναν τότε. Αλλά πιο πολύ ήμουν αφισημένη στο ελληνικό το τραγούδι. Και μπήκατε μέσα στο χώρο στη συνέχεια επαγγελματικά πώς? Επαγγελματικά. Όλα μου τα χρόνια η μουσική και ο χορός ήταν το χόμπι μου. Όμως υπήρχε μια ιστορία μικρή δηλαδή που ήμουν και μου έχει μείνει αυτό. Είχα μια συνάντηση με τον Μίκη το Θοδωράκη. Είχε έρθει στο σπίτι μου ο πατέρας μου, ήταν στην πολιτική. Τότε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ που απελευθέρωσε την Ελλάδα. Και έτσι γνώρισα τον Μίκη Θοδωράκη και λέει, ήμουν ένα παιδί. Και όταν άκουγε να τραγουδάω, μάλιστα το πρώτο τραγούδι που άκουσε ήταν το Άρνηση, στο Περιγιάλι το Κρυφό. Και με κοίταξε και μου λέει, κοριτσάκι μου, συνέχισε το. Μ' αγκαλιάσε, με χάιδεψε το κεφάλι και του κοίταξε, εντάξει, παιδί αν είσαι, δεν φαντάζεσαι. Αλλά εγώ τη μουσική τη συνέχισα. Και όταν χρόνια αργότερα συνεργάστηκα με έναν μουσικό που τον συνόδευε χρόνια στη Γερμανία και γράψαμε ένα CD, το άκουσε και μου λέει, κορίτσι μου, ήρθε τώρα η ώρα, είσαι η φωνή της Ελλάδος, θα υπογράψω ό,τι θέλεις, συνέχισε το. Και όταν πήγα στο σπίτι εκείνη την ημέρα, εκεί σκέφτηκα, Μαριάννα, τώρα αρχίναμε το τραγούδι, το χόμπι σου να το κάνεις επάγγελμα. Και έτσι άρχισα με τη μουσική επαγγελματικά. Γιατί αυτό που κάνω μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή αν κάνεις κάτι πρέπει να έρχεται από την ψυχή, από την καρδιά σου, να σου αρέσει αυτό που κάνεις. Και νομίζω έτσι προχωράς καλά και έχεις και την επιτυχία. Καινούριο είναι και το όταν αγαπάς και ρωτάω και τρέχω το χρόνο, γιατί δεν είναι ατέλειωτος ο ραδιοφωνικός ο χρόνος και θα ήθελα να έχουμε και ένα άκουσμα από το όταν αγαπάς. Είναι καινούριο τραγούδι? Είναι καινούριο τραγούδι. Έχουμε κάνει 3 τραγούδια με τον Νίκο Μωραΐτη και την Όλγα Κουτσούκαλη και τους επόμενους μήνες έχετε και την ευκαιρία να ακούσετε τα επόμενα 2 τραγούδια μας που έχουν αγγίξει την καρδιά μου. Το ένα είναι «Όταν αγαπάς» που κυκλοφορά εδώ και 2 εβδομάδες και τα άλλα 2 «Περαστικός» και «Χιλιδόνια» θα κυκλοφορούν τις επόμενες μήνες. Χαίρομαι. Τι να πω, να είσαστε καλά, να είσαστε γεροί, να είσαστε δυνατοί όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Γερμανία. Πάντα επιτυχίες να έχετε. Και να βοηθάτε και πραγματικά αυτό το χόμπι, η αγάπη και η ελληνική μουσική, αυτή η άβρα που λέτε ότι σας δίνει, η χαρά που σας δίνει, να μπορείτε να την μεταφέρετε σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και στην Ελλάδα τώρα που βγήκε το πρώτο μου τραγούδι, αισθάνομαι βαθιά ευτυχία που ο Θεός έφερε στο δρόμο μου τον Νίκο Μωραΐτη. Είναι ο σημαντικότερος Έλληνας συγχορηγός για μένα και
Εγώ στο πρώτο μου βήμα είχα την τύχη με αυτό το σπουδαίο άνθρωπο να βρεθώ και να μου δώσει τα μεγάλα διαμάντια του, και η Όλγα η Κοτσούκαλη, η συνθέτρια επίσης, μια βαθιά ταλαντούχα γυναίκα, με αγγίζει η μουσική της. Και κάθε γυναίκα που παλεύει για τα όνειρά της, εμένα με αγγίζει. Οφείλουμε όλες οι γυναίκες να υποστηρίζουμε η μία την άλλη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Πάμε, Κατερίνα, εμείς να αποχαιρετήσουμε με το «Όταν αγαπάς». Ευχαριστώ. Φτάσαμε στην άκρη του κόσμου. Τώρα ο καθένας χωριστά. Πάρ' το φιλί μου στα χέρια σου, για να είναι πάντα ζεστά. Σου βάλα στη τσέπη μια ευχή, να έχεις το δρόμο σου μαζί. Μίσος πια δεν έχω, μόνο αγάπη εγώ για σένα. Θέλω να σε βλέπω να πηγαίνεις στη ζωή μπροστά. Και μη με ρωτάς τι θα είμαι εγώ χωρίς εσένα. Όταν αγαπάς για τον άλλο πάντα σπάς, πάντα σπάς. Όταν αγαπάς. Στο τζάμι φωτογραφίες η ζωή. Όλος ο κόσμος κομμάτια μου, κάθε κομμάτι εσύ. Έσφιξα τον πόνο σαν γυαλί και έγινα όλη μια ευχή. Μίσος πια δεν έχω, μόνο αγάπη εγώ για σένα. Θέλω να σε βλέπω να πηγαίνεις στη ζωή μπροστά.